Εδώ είναι η Λάρνακα του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών φυλάσσεται. Τι τιμή, αλλά και τι ευλογία. Νομίζω ότι για αυτόν τον Πατριάρχη γράφτηκαν πολλά, ελέχθησαν πολλά. Μία είναι όμως η πραγματικότητα, ότι έχισε το αίμα του, προτίμησε να μείνει στο Πατριαρχείο, να μην κρυφτεί, να μην χαθεί, να μην φύγει για να γλιτώσει, αλλά να μείνει και να θυσιαστεί. Και νομίζω ότι η θυσία του αυτή έδωσε το σπόρο, έσπηρε μαζί με πολλούς άλλους το σπόρο της ελευθεριάς. Νέρεσης είχε πάντα σπουδαίους η ιστορία μας. Είχε σπουδαίους που πάλεψαν για το γένος, είχε κι άλλους που πάλεψαν εναντίον του γένους. Δεν πειράζει. Η ιστορία όμως ξέρει να γράφεται και ξέρει να λέει ποιοι ήταν οι σπουδαίοι, ποιοι ήταν οι λεβέντες. Ποιονών ο αγώνας και η θυσία μας άφησε πράγματα πίσω. Ναι, άφησε πράγματα. Γιατί ξεκίνησε ο αγώνας της ελευθεριάς και ξεκίνησε και έφτασε στο τέλος και ελευθερωθήκαμε και έχουμε σήμερα ελεύθερο το γένος μας. Ελεύθερο με αδυναμίες, ελεύθερο με ελαττώματα. Ας τα μικρύνουμε τα ελαττώματα και τις αδυναμίες μας και ας δώσουμε όλοι την ψυχή μας, την καρδιά μας, τον αγώνα μας, την προσευχή μας στο να είναι φωτεινό το γένος μας, να είναι φωτεινή η Ελλάδα μας, να λάμπει παντού από ομορφιές, από πολιτισμό, από τέχνες, από γράμματα, από ήθη, από έθιμα, από ιστορία, από παράδοση και να τα ζυμώνουμε με το σήμερα και όλα αυτά να φτάνουν στο αύριο, στο μεθαύριο, στην αιωνιότητα. Γιατί αυτός ο τόπος έχει κληθεί να λάμπει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.